Στα 23 χιλιόμετρα από την πόλη των Τρικάλων βρίσκεται το ημιορεινό χωριό Ξυλοπάρικο. Σχεδόν στα ριζά του Κόζιεγα, με 200 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα, το Ξυλοπάρικο είναι εξακουστό μεταξύ άλλων για το νερό του. Υπάρχει άφθονο, καθώς οι πηγές νερού βρίσκονται στον Κόζιεγα, σε μικρή απόσταση από το χωριό. Στην παρούσα φάση, οι κάτοικοι του χωριού πληρώνουν κατά αποκοπή, μία φορά το χρόνο, στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, το ποσό των 35 ευρώ για κάθε παροχή νερού στα σπίτια. Στέκονται έτσι απέναντι στην απόφαση της ΔΕΙΑΤ να τοποθετήσει υδρομετρητές στα σπίτια τους. Εμείς υδρομετρητές δεν θέλουμε. Και θα σας εξηγήσω απλά, όμορφα και ωραία, γιατί δεν θέλουμε. Καταρχήν, δεν υπάρχουν λειτουργικά έξοδα. Δεν υπάρχει ρεύμα. Το νερό στα σπίτια του καθενός έρχεται με τη βαρύτητα από τις φυσικές πηγές που πηγάζει από το Κόζιεγα. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι το νερό που απολαμβάνουν ως δημόσιο αγαθό και ως δικαίωμα βρίσκεται κοντά στα σπίτια τους. Δεν το φέρνει καμία δημοτική επιχείρηση από μακριά. Είναι καθαρό και έτοιμο για κατανάλωση. Όλοι οι κάτοικοι του Ξυλοπάρικου αντιδρούν στην τοποθέτηση υδρομετρητών στα σπίτια τους. Ομόφωνα, ενωμένοι στο γεγονός ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, οι πηγές είναι δίπλα στο χωριό τους. Δεν δέχονται λοιπόν να μπουν υδρομετρητές στα σπίτια τους. Δεν θέλουμε ρολόγια, γιατί το νερό το έχουμε αγορασμένο. Είναι δικό μας, όπως αγοράσαμε τον τόπο και φτιάξαμε τα σπίτια, οι παππούδες μας, αγοράσαμε και το νερό. Να πληρώνουμε και να βάλουμε και ρολόι δεν επιτρέπεται στο χωριό μας να ποτίζουμε, να τα αφήσουμε μπαΐρ. Είναι αυτόνομο το νερό. Έρχεται από την πηγή. Ο παλιός πρόεδρος του χωριού τονίζει ότι το υδραγωγείο κατασκευάστηκε επί θητείας του. Ξεκίνησε το 1964 και ολοκληρώθηκε το 1965, ενώ το 1993 αντικαταστάθηκαν οι αμαντοσωλήνες του δικτύου. Όλο το δίκτυο αλλάχτηκε το 1993 με πλαστικές σωλήνες. Είχαμε με τους σωλήνες. Η ΔΕΙΑΤ από την πλευρά της επικαλείται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οι εκπρόσωποι της πολιτικής της ηγεσίας επισημαίνουν ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο με τους κατοίκους για το όλο ζήτημα. Αν η κοινότητα θεωρεί και μπορεί να πάρει την ανάλογη άδεια ότι μπορεί να διαχειριστεί τα ύδατά της, ο Δήμος, όπως είπε και ο Δήμαρχος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το διαχειριστούν. Πάντως όλοι οι κάτοικοι του Ξυλοπάρικου είναι ενωμένοι στη θέση τους να μην επιτρέψουν την τοποθέτηση υδρομετρητών.